Γεια σας, είμαι ο Μινάς. Καλώς ήρθατε σε ένα δημιουργικό απόγευμα. Όταν εννοώ δημιουργικό, εννοώ με όλη την έννοια δημιουργικό. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι, ξεκίνησε από αυτό εδώ. Είναι η κούπα, όπως λένε, στην αριστερή πλευρά στα στόρια του σπιτιού. Αυτό εδώ κατέρευσε μετά από πολλά χρόνια, έσπασε, αυτό είναι το καινούριο, έτσι το βρήκα σαν ανταλλακτικό. Το ρουλεμάν έκατσε κάτω, με αποτέλεσμα να γύρει το στόρι, το οποίο είναι 2,60 σε πλάτος, και από την άλλη μεριά να ζωρίσει το μοντέρ και να σκάσει το πλαστικό. Ευτυχώς δεν κάηκε το μοντέρ, έσχασε το πλαστικό. Αυτό εδώ είναι το πλαστικό το οποίο έχει το μοντέρ στην άκρη. Για να δούμε, αυτό εδώ πάει και μπαίνει εδώ μέσα. Δείτε. Αυτός εδώ είναι ο άξονας που έχει τα στόρια πάνω, μπαίνει εδώ. Μάλιστα μπαίνει έτσι γιατί έχει μια εγκοπή. Εδώ, από μια μεριά. Από εδώ μπαίνει το μοντέρ, το οποίο είναι περίπου 60 πόντους και γυρίζει τα στόρια. Αυτό λοιπόν εδώ έσκασε. Εκεί, να το. Ίσως να φαίνεται καλύτερα από μέσα, εδώ έχει σκάσει. Το πρόβλημα, λοιπόν, έκανα μια τρύπα 10 χιλιοστά και το πέρασα στο, το ζέστανα και το πέρασα μέσα. Μάλιστα το άφησα και από την από εδώ μεριά το πέρασα, ήταν πιο ζεστό και άνοιξε λίγο, οπότε από την εξωτερική, από εκεί που βγήκε, θεώρησα τώρα ότι είναι καλό. Πήγα πάνω, το μέτρησα, είναι σφιχτό. Το κατέβασα στο βάθος, αυτό είναι κρίσιμο γιατί στην άκρη έχει μια ασφάλεια και πρέπει να μπει. Είναι ακριβώς όπως χρειάζεται. Και τώρα θα πάω στο διαιρέτη να το πιάσω. Να πιάσω αυτό το πράγμα στο διαιρέτη. Να αρχίσω να το κόβω στο οκτάγωνο. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, οκτάγωνο είναι με μικρές περασιές. Και υπάρχει επίσης ένα αυλάκι εδώ. Ένα πολύ μεγάλο αυλάκι, το έχει δυο αυτό, ένα δεξιά, ένα αριστερά, δεν έχει σχέση. Το αυλάκι αυτό χρησιμοποιείται για να μπαίνει, έχει μέσα ο άξονας, έχει μια κύδα στην οποία μπαίνει μέσα σαν κλασική σφίνα για να γυρίζει το γρανάζι, τον άξονα και να μην πατινάρει, γιατί είναι λαμαρίνα, είναι ένα χιλιοστό λαμαρίνα, δηλαδή αν το άφηνε σκέτο θα το τα παίρνω όλα μαζί. Λοιπόν, προχωρώ να δέσω το διαιρέτη, να το βάλω πάνω, να κάνουμε αυτό εδώ το οκτάγωνο. Εδώ θα είναι καλύτερο. Είναι ένα άλλο εξάρτημα το οποίο βρήκα από άλλο μοντέρν, το δώσανε και φαίνεται κανονικά το οκτάγωνο και η σφήνα του. Το οποίο θα κάνουμε εδώ.
Λοιπόν, το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ. Με το σκάψιμό του. Βέβαια, έκανα το λάθος και είχα 2 μέτρα. Αυτό εδώ είναι κατά 2 χιλιοστά πιο μεγάλο από αυτό. Αυτό εδώ ταιριάζει μέσα. Το πομ το έκοψα με βάση αυτό εδώ, το οποίο είναι 2 χιλιοστά πιο στενό. Οπότε έκανα τη μια εξωτερική πλευρά ίσα ίσα, 57, την άλλη έβαλα λίγο ταινία, όχι ότι χρειάζεται. Τελικά αυτό εδώ είναι το αυθεντικό, δηλαδή δουλεύει κανονικά, δεν θα έχει πρόβλημα. Έκανα όμως τη σκέψη ότι αν βάλω αυτό εδώ το φλατζόχαρτο, θα δράσει σαν αμορτιζέρ. Με τον καιρό βέβαια θα φαγωθεί και δεν έχει νόημα, γιατί αυτό εδώ πέρα μπαίνει μέσα και πλέει, οπότε τόσα χρόνια δούλευε και θα εξακολουθεί να δουλεύει. Αλλά έκανα αυτή τη σκέψη. Βέβαια τώρα που θα πάω πάνω θα το δω, και αν δεν βολεύει θα το κάνω έτσι μια να φύγει. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, δεν χρειάζεται κάτι το ιδιαίτερο. Αυτό μπαίνει μέσα ωραία. Εδώ ταιριάζει 100%. Από την άλλη πλευρά έχει τον τζόγο, τον οποίο έχει αυτό εδώ. Οπότε όλα καλά. Ο μέσος όρος. Λοιπόν, και άλλη φορά ένα δείγμα, το αυθεντικό, και από εκεί μετράμε πάντα. Όχι μια φορά το ένα και την άλλη φορά το άλλο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που με ακολουθήσατε. Θα ανέβω πάνω τώρα να το εφαρμόσω, να δούμε τα αποτελέσματα.